Αυτή είναι μια μεσημεριάτικη όψη της πλάκας σήμερα. Κάπως έτσι ήταν η πλάκα και τα βράδια πριν από 12-15 χρόνια. Ήλιος κόκκινος ζεστός στάθηκε στην κάμαρά μου. Ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω από τα παραθυρά μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του και ο εργάτης στη δουλειά. Πρωινά δυο μάτια ανοίγει, όμορφη μια κοπελιά. Ήλε, αρχηγέ, δώσ' το σύνθημα εσύ κι η χαρά θα αναστηθεί. Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει χαραυγή. Ο εργάτης βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό. Μπρος της φάμπρικας στην πύλη ο εργάτης σταματά. Όμορφη η μέρα γνέφει κι απ' το ρούχο το τραβά. Σύντροφέ μου αχ τι κακό, σύντροφέ μου αχ τι κακό, μέρα μίλιωσα κι αυτό. Να την τρώει τ' αφεντικό. Σωπαίνει το κανόνι, στην ερημιά φτεροκοπά ένα ειδόνι. Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι, στην ερημιά φτεροκοπά ένα ειδόνι. Πετούν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα γειτονιές ακορογάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα γειτονιές σαν χωροκάνε. Γέλα ο Θεός το φως το αποσπερίτη, χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι. Γέλα ο Θεός το φως το αποσπερίτη, χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι. Πετούν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα γειτονιές ακολογάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα γειτονιές ακολογάνε. Σωπαίνει το κανόνι, στην ερημιά φτεροκοπά ένα ειδόνι. Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι, στην ερημιά φτεροκοπά ένα ειδόνι. Πετούν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα γειτονιές σαν χωρογάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πετούν τα παλιωμάχαιρα γειτονιές σαν χωρογάνε. Ξέραμε ότι Τυπούκητος ήταν ένα βυζαντινό ευρετήριο νόμων. Όμως το 1961 μάθαμε πως με αυτό το όνομα υπήρχε ένα υπόγειο κοντά στην είσοδο της πλάκας, Νικοδήμου και Βουλής. Ήταν ένα φιλολογικό σαλόνι κατά τα γαλλικά πρότυπα, όπου σύχναζαν διανοούμενοι και καλλιτέχνες και όπου τραγουδούσε ένας νεαρός, αισθαντικός τραγουδιστής, που έλεγε μελωδίες του Χατζηδάκη από το παραμύθι χωρίς όνομα και έπαιζε ακόμα κιθάρα. Ήταν ο Λάκης Παπάς. Έπαιρνε τότε μεροκάματο 15 δραχμές. Λίγο αργότερα στη συντροφιά προσθέθηκε ένας άλλος πρωτόβγαλτος, με 15 δραχμές κι αυτός, ο Κώστας Χατζής. Έτσι, καθώς άρχιζε η δεκαετία του 60, άρχισε σιγά σιγά και εδώ, με καθυστέρηση όπως και σ' άλλα, η εποχή των μπουάτ. Ήμασταν τότε γύρω στα 20, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω.
Για κουβεντούλα, συνθαγωπότη, είχαμε το παλιό πανεπιστήμιο με τον βιολιστή τον Παγκανίνη, την ταβέρνα του Παρασκευά, όλα αυτά στην πλάκα, τα μπακαλιαράκια, ακόμα την Γκαία με τους ρεμπέτικους δίσκους κοντά στην Παναγιά τη Γρηγορούσα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν κιόλας μια ελληνική πραγματικότητα. Τραγουδούσαμε Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Κάναμε ουρά για να βρούμε εισιτήριο για την Κάλλας που θα τραγουδούσε στην Επίδαυρο. Ανακαλύπταμε τον Ιονέσκο και τους άλλους πρωτοποριακούς στο Θέατρο Τέχνης. Μαθαίναμε τους κλασικούς του κινηματογράφου και τους νεότερους στην κινηματογραφική λέσχη της Αγλαΐας και της Μόνας. Φοριά παραγγείλα να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και στο παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι παγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και με στα δάκρυα τη κοιτώ. Μόλις ανασένει. Γεια σας περβόνια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η κάβη κι η ξανθή γυαλή, γεια σας η όρκη παντοτινή. Το παραπονώ γιατί στον κόσμο φτώνα. Τα καλοκαίρια τα χάσα και έφτασα στο χειμώνα. Σαν το καράβι που άνοιξε τα άρμενα κι άλλα αργεύει. Θωρώ να χάνουν οι στεριές κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η κάβη κι η ξανθή γυαλή, γεια σας η όρκη παντοτινή. Τριγυρίζω δίχως σκοπό.
λέξη μπουάτι είναι γαλλική και σημαίνει κουτί. Το κουτί υποδηλώνει λοιπόν ένα χώρο μικρό σαν και αυτό που είμαστε τώρα, στην μπουάτι του Γιάννη Αργύρη. Για πολλά χρόνια οι μπουάτ ανθούσαν στην αριστερή όχθη του Σικουάνα, στη Γαλλία. Δεν είναι έτσι, Γιάννη? Ήταν μια πολύ ωραία γαλλική εποχή που έτυχε να την γνωρίσω από κοντά. Σε κάτι τέτοιες αίθουσες, όπως είπαμε, πολύ μικρές, με μια μικρή σκηνή και δύο-τρία όργανα, πρωτοεμφανίστηκαν και ξεκίνησαν την καριέρα τους οι μεγαλύτεροι σημερινοί Γάλλοι τραγουδιστές. Από Γκρεκό, Ρετζιανί μέχρι Βρέτ. Κάποια στιγμή λοιπόν οι μπουάτ μεταφυτεύτηκαν και στην Αθήνα. Την εποχή νομίζω που στη Γαλλία είχαν αρχίσει να. Μόλις είχαν αρχίσει να εκλείπουν. Ναι. Βασικά το Συμπόσιο και η Καριάτιδα και μετά νομίζω γενικά όλες οι μπουάτ βασικά ήταν υπόγεια. Ναι. Νομίζω. Και σκοτεινά. Νομίζω μάλιστα ότι γι' αυτό μας λέγανε και σκοταδιστές, ηρωνικά. Δεν υπήρχε φως, ας πούμε, άπλετο, είχε καταργηθεί αυτό το άπλετο φως που είχαν στα κέντρα. Ήταν σαφώς ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που είχαν μάθει. Χωρίς μικρόφωνα, χωρίς ορχήστρα, μια κιθάρα ή ένα πιάνο συνοδεία. Χωρίς φανταχτερά ρούχα, τουαλέτες και αυτά. Εμείς, ας πούμε, με τα καθημερινά φουστίτσα, μπλουζάκια, πουλοβεράκια κλπ. Πάγκι, χαμηλή και επίσης κάτω, στα χαλιά, στις φλοκάτες, ναι, στις βελέντες κάτω, ο κόσμος καθόταν. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, η σκηνή, ας πούμε, η απόσταση αυτή, ναι, του καλλιτέχνη με τον θεατή. Ήτανε σχεδόν κάποια στιγμή γινόταν ένα πράγμα. Σχεδόν ήμασταν ένα πράγμα όλοι μαζί. Και εμείς που τραγουδούσαμε, παίζαμε και οι άνθρωποι που ερχόντουσαν και μας άκουγε. Και αυτός ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ωραίος τότε. Ερχόταν δηλαδή για να ακούσει πραγματικά μια μυσταγωγία, μια ατμόσφαιρα πολύ όμορφη. Thank you.
Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρυσή βροχή. Βροχή που χορεύεσαι καμπόριμο στο πρωί. Σα στάχια έλυσε πάνω στου ώμου σου χρυσά μαλλιά. Σα στάχη χόρεψε, σα στάχια μέτρητα ή σαν τα φιλιά. Μη μιλά άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Αν μας φύγει θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της, γλάρι λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό, κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθάνιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς αλλού για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Αν μας φύγει θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χτες ήταν έρωτας, χτες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χτες ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι σιωπή, τώρα είναι λησμονιά και ο χωρισμός. Όλα τα αστέρια του θαρρείς πως τα σβήσε ο ουρανός. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Κι όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Αν μας φύγει θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Εκείνη την εποχή που ξεκινούσες, εσύ και η γενιά σου, είχαν φτάσει ήδη σε εμάς τα μηνύματα της Joan Baez, του Bob Dylan, Beatles. Των Beatles. Δηλαδή το τραγούδι Διαμαρτυρία, το τραγούδι με θέση, το προβληματισμένο τραγούδι. Αυτά απ' έξω. Από μέσα από την Ελλάδα υπήρχε τότε ο Χατζηδάκης. Προϋπήρξε φυσικά ο Χατζηδάκης με το ερωτικό τραγούδι. Υπήρξε ο Θεοδωράκης με το κοινωνικοπολιτικό τραγούδι. Αργότερα έρχεται ο Ξαρχάκος με πολύ ωραίες μελωδίες και μέσα από αυτά εμείς πλάθουμε τη δική μας ιδέα περί τραγουδιού. Έχουμε ορισμένα ερεθίσματα από το ρεμπέτικο τραγούδι που δυστυχώς τότε δεν το ακούσαμε ολοκληρωμένο. Έτσι όμως, για να ξαναγυρίσουμε στο πολιτικό τραγούδι, το είδος αυτό περνάει πια στις μπουάτ. Και δεν περνάει είναι τυχαίο ότι. Κατεξοχές στις μπουάτ. Κατεξοχές στις μπουάτ. Πέρα βέβαια από τις συναυλίες του Θεοδωράκη και τα άλλα. Ναι. Ακούγεται στις μπουάτ. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη γενιά αυτή υπάρχουν άνθρωποι προβληματισμένοι και ήδη. Δηλαδή άνθρωποι του θεάτρου που τραγουδούν, ζωγράφοι. Ναι, βεβαίως, ζωγράφοι. Έχουμε. Ποζογράφους, ας πούμε, είναι το παράδειγμα η Αρλέτα, είναι ο Χουλιαράς. Ναι. Έχουμε τους ηθοποιούς που είχαν γεμίσει τις μπουάτ και παρουσιάζαν τραγούδια. Η Γιανακοπούλη ήταν μια ηθοποιός. Ναι. Okay. Και άλλοι πολλοί. Ο Μούτσιος ήταν ένας ηθοποιός. Και ακόμα ζωγράφος, ο Γεωργίου, όλοι αυτοί. Μα το περίεργο για, σε όλη αυτή την υπόθεση της μπουάτ ήταν ότι δεν λειτουργήσαν μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά υπήρχε. Λειτουργήσε και ο κόσμος που ερχόταν να τους ακούσει. Η πλειονότητα ήταν φοιτητό κόσμος, ήταν διανοούμενοι, ήταν άνθρωποι που είχαν μια ποιότητα. Ερχόντουσαν λοιπόν και καθόντουσαν και ακούγανε τον καλλιτέχνη που διάβαζε το ποίημα, που έλεγε το τραγούδι. Όλα αυτά ήταν παραξηγημένα τότε. Λέγανε ότι κάνουμε μουσική για τους λίγους, ενώ δεν ήταν καθόλου αλήθεια. Ένας από τους σταθμούς φυσικά ήταν ο Σαββόπουλος, ο οποίος δημιούργησε από την πλευρά του νέου κυματικού τραγουδιού, δημιούργησε από τους πρώτους που δημιούργησαν το πολιτικό τραγούδι.
Και ο Σαββόπουλος σοκάρισε στο ξεκίνημά του. Σοκάρισε. Ακόμα και με το λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε σε μερικά από τα τραγούδια του. Βεβαίως. Τότε ήταν παρεξηγημένος όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και από εμάς τους ίδιους, οφείλουμε να πούμε. Θέλω το βράδυ που θα έρθει το ριζικό να αλλάξει. Κανείς σας πω στο κορμί, στα δάχτυλα με ταξικό. Ας το παραθύρω ανοιχτό, η πόρτα να μην κλείσει. Ας το μιλώ για το Χριστό, το βράδυ θα ξυπνήσει. Το γαβράδι που έρχεται στην πόρτα περιμένει. Δώστε μωρή μη φύση ματιά, μια δρασκελιά απομένει. Ας το παραθύρω ανοιχτό, η πόρτα να μην κλείσει. Ας το μιλώ για το Χριστό, το βράδυ θα ξυπνήσει. Το βράδυ το απόψινό, το τελευταίο να είναι. Το χαράμα με την αυγή, αύριο πρωί κοινάνε. Ας το παραθύρω ανοιχτό, η πόρτα να μην κλείσει. Ας το μιλώ για το Χριστό, το βράδυ θα ξυπνήσει. Πόλης του Καβάφη. Είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή. Κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στο μαρασμόν αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ρήπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα αλλού μην ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε. Δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Ήταν πρωί του Αυγούστου, κοντά στη Ροδαυγή. Βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει, σπαραχτή κάθρινη. Σπάσε καρδιά μου, εχάθη το γελαστό παιδί. Ήταν πρωί του Αυγούστου, κοντά στη Ροδαυγή. Βγήκα να πάρω γέρα στην ανθισμένη γη.
πω, μια κόρη κλαίει, σπαραχτικά θρυνεί. Σπάσε καρδιά μου, χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν δρία, είχε θάρρος και όνια θα θρυνώ. Το πηδηχτό του βήμα, το γέλιο, το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Πόναταν σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μου αγάπη, μ' αγάπη θα σε κλαίω για το τι έκανες, αιώνια θα το λέω. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο το γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμής τα ξέχαστο το γέλαστο παιδί. Η Ντόρα Γιανακοπούλου και ο Νότης Μαυρουδής με την κιθάρα του μας θύμισαν το συμπόσιο. Τι ήταν το συμπόσιο? Μια ολόκληρη εποχή, Ντόρα. Ήταν 1963. Ναι, ήταν μια εποχή πράγματι. Τότε στα 63-64, εκεί στο συμπόσιο, εγώ με τα τραγούδια του Θεοδωράκη και ο Γιώργος Μούτσιος με τα τραγούδια του Χατζηδάκη, μαζί με αυτό αρχίσαμε να απαγγέλουμε και ποιητές. Νομίζω για πρώτη φορά τότε ακουγόταν ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Ελίτης, ο Γκάτσος, Καμπανέλης, Λιβαδίτης κλπ. Κλπ. Πάει κι αυτή η Κυριακή και η χαρά μας πάει. Ήτανε τόσο βιαστική όπως και κάθε Κυριακή. Ζήσουμε τρελά παραλή, πριν τη ζήσουμε τρελά παραλή. Αυτή η Κυριακή κι ας καρτερούμε μια γαλή που να'ν ολόκληρη ζωή, που να'ν απέραντη γιορτή. Κυριακή τόσο μεγάλη, μια Κυριακή τόσο μεγάλη.
πάει κι αυτή η Κυριακή. Κι ας καρτερούνε μια άλλη. Κρατώ δροσιά στο χέρι να σε φιλώ. Θα μ' αγαπάς σαν καλοκαίρι και σαν παιδί. Μα θα μου φύγεις με τα γέρι και τη βροχή. Σου κρατώ δροσιά στο χέρι να σε φιλώ. Και σαν χαθεί το καλοκαίρι και σε ζητώ. Θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ. Σαν χαθεί το καλοκαίρι και σε ζητώ. Θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ. Θα μείνει μόνο ένα αστέρι να το κοιτώ. Το 64 είναι η αρχή ενός κινήματος που ονομάστηκε Νέο Κύμα. Ναι, το Νέο Κύμα είναι, αν θέλεις, η μετάφραση της Nouvelle Vague, Nouvelle Vague για την ακρίβεια, που είναι, ήταν η κινηματογραφική αυτή τη σχολή που θυμόμαστε όλοι. Και επειδή τότε ο πρώτος δίσκος που κάναμε στο Νέο Κύμα και με την Μπορισταμένη και τη Χωματά άρεσε πολύ στον κόσμο και στους κριτικούς και τυπά, δημιουργήθηκε ένα θέμα, ας πούμε. Και σκεφτήκαμε να το ονομάσουμε, να μεταφράσουμε το Nouvelle Vague σε Νέο Κύμα. Και έτσι καθιερώθηκε το Νέο Κύμα. Μάλιστα, οι Μπουάτ συνδέθηκαν από εκεί και πέρα με το Νέο Κύμα. Και σε αυτό το χώρο ακούστηκαν τα τραγούδια αυτή τη γενιά που την αποτελούσαν. Και τι θυμάσαι. Ναι. Ο Γιώργος ο Ζωγράφος, η πρώτη που ξεκινήσαμε, ναι, το Νέο Κύμα. Ο Γιώργος ο Ζωγράφος, ο Αλέξης ο Γεωργίου, ο Διονύσης ο Σαββόπουλος και εγώ. Και μετά η Πόπη Αστεριάδη, η Αρλέτα. Νύχτα βροχερή, αδειό το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει. Πού θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι, μ' αγαπούσες. Τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι, μου μιλούσες. Τώρα σιωπή. Πέτρωσε η φωνή και πώς να κλάψει. Που έφυγες εσύ, έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι, μ' αγαπούσες. Τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι, μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει, θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι, μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια
θυμάμαι, μου μιλούσες παρασιωπή. Σαν γίνανε παιχνίδι στα χέρια των παιδιών. Αγάπη μου, αγάπη μου, θα σου μιλήσω τώρα για τη χαρά στην ώρα και για την ευτεριά. Αγάπη μου, μένει χώρα θα σταματήσει η πόρα και θα ρίξω στεριά. Θα ήθελα να χα μια αγάπη μόνο να βλέπω και σα στεριά. Τα γιορτινά σου φόρεσε, αγάπη μου για μένα. Αν είχα δυο τρία δάφυλλα. Έχει αγριά ποιος φωνά τα βασανά του κόσμου. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το, Γιάννη. Γιάννη μου το μαντήλι σου, Γιάννη. Έλα μαζί κάπου να πάμε, χέρι με χέρι, ένα περίπατο σε ένα παράδεισο, σε κάποια αστέρι, με ένα άσπρο σύννεφο πάνω από θάλασσες και από στριγές, στους γαλαξίες και στις απλεραμιές τις ξαστριγές. Προσύνεφο πάνω από θάλασσες και από στριγές, στους γαλαξίες και στις απλεραμές τις ξαστριγές. Μαζί μου
μια νύχτα μόνο, βήμα με βήμα. Σαν λάρι ξένιαστη να ταξιδέψουμε πάνω από το κύμα. Εμείς κι αγάπη μας για ένα όνειρο γυαλί φωλιά. Τον έρωτά μας θέλω να κάνουμε και βασιλιά. Κι αγάπη μας για ένα όνειρο γυαλί φωλιά. Τον έρωτά μας θέλω να κάνουμε και βασιλιά. Τον έρωτά μας θέλω να κάνουμε και βασιλιά.
Αλέτα, θυμάμαι το 1968 τις ουρές που σχηματίστηκαν έξω από την μπουάτ που τραγουδούσες τότε. Ήταν η πρώτη εμφάνιση και ο κόσμος που σε ήξερε από τους δίσκους είχε έρθει να σε δει και να σε ακούσει. Οι μπουάτ κράτησαν 2-3 χρόνια ακόμα, μέχρι το 70-71, οι μπουάτ όπως τις ξέραμε, και μετά ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Θα ήταν σωστό τώρα να έλεγες τις εξαφάνισαν. Καταλαβαίνεις τι θες να πεις. Ναι, μέσα σε αυτά τα κέντρα γινόντουσαν διάφορα πράγματα που δεν ήταν και πολύ αρεστά. Όπως τραγουδιόντουσαν απαγορευμένα τραγούδια, κυκλοφορούσαν νεαροί με μακριά μαλλιά, γινόντουσαν συζητήσεις. Οπότε άρχισαν να γίνονται, μπορούσαν να τα πει κανένας μπλόκα, τους μαζεύαν, τους κουρεύανε. Αυτό ήταν ένα από, από τις βασικές αιτίες που οι μπουάτ δεν έσβησαν, κόπηκαν. Τα ίδια τα τραγούδια του νέου κύματος, όλο και το διάστημα από το 67 και μετά, απαγορεύονταν από τα μέσα ενημερώσεως επίσης. Τουλάχιστον, από όσο ξέρω εγώ, είχαν να ακουστούν τραγούδια δικά μου τουλάχιστον περίπου 2-3 χρόνια. Αλλά και από τη φουρνιά τη δικιά σας, Αρλέτα, πολλοί είναι εκείνοι που άλλαξαν δρόμο. Ο Σαββόπουλος άρχισε να κάνει πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Ο Πουλόπουλος έγινε πρώτο όνομα σε κέντρα πολυτελείας, η Φαραντούρη έφυγε έξω, ο Μαρίνος έκανε το δικό του σοου σε άλλο χώρο. Και εσύ ακόμα. Μα αυτό είναι φυσιολογικό. Η Μπουέτ, βασικά ο κυριότερος και ο ωραιότερος ρόλος που είχαν ποτέ οι Μπουέτ ήταν το φυτώριο μέσα από το οποίο ξεκινούσαν όλα τα άλλα. Και αυτό το φυτώριο κάηκε. Και είναι η χειρότερη ζημιά που έγινε. Γιατί από πού θα ξεκινήσουν οι νέοι, μπορείς να μου πεις. Από τα μεγάλα κέντρα δεν είναι ωραίος ο τρόπος, δεν είναι σωστό. Ούτε γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα πάει κατευθείαν κανένας να τραγουδήσει ένα μεγάλο κέντρο. Μία άλλη αιτία, γιατί μου είπες ξαφανίστηκαν. Μία από τις άλλες αιτίες, άλλη αιτία για αυτό το πράγμα ήταν ότι μπήκε μέσα ένας επαγγελματισμός που δεν υπήρχε όταν πρωτοδημιουργήθηκαν και όταν πρωτοάνθησαν οι μπουάτς. Τις είχαν άνθρωποι που οι ίδιοι ήταν ερασιτέχνες, δηλαδή οι ιδιοκτήτες ήταν ερασιτέχνες, ήταν πολλοί άνθρωποι του θεάτρου που είχαν μπουάτ. Δεν υπήρχε απέτηση υπερβολικού κέρδους. Ήταν ένα κέντρο περισσότερο που γινόταν από μεράκι. Μην ξεχνάμε από τις πρώτες που την κυβωτό της Άμμου που είχε κάνει ο Μήνος Αργυράκης με το Χατζηδάκι. Yeah. Δηλαδή, ήταν ένα είδος κέντρου πολύ πιο καλλιτεχνικό από ότι επαγγελματικό. Και ακριβώς γι' αυτό ήταν και πάρα πολύ χρήσιμο σαν φυτώριο. Δεν υπάρχουν μπουάτ πια όπως τις ξέραμε με την καθε αυτή έννοια. Αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν πολλά. Μπήκαν στην πλάκα παρήσακτοι άνθρωποι, καυγατζίδες, να το πούμε έτσι. Thank you.
δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με βογιά. Ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία. Κι ύστερα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Κυριακές από νωρίς τα καφενεία, ύστερα γήπεδο στοιχήματα καυγάς. Μα ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, κι ύστερα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Και η κοπελιά